δύο και. Πόσο πολύ σ' αγάπησα, ποτέ δεν θα το μάθεις. Απ' τη ζωή, απ' τη ζωή, απ' τη ζωή μου πέρασες κι αλλάργεψες και χάθεις. Καθώς τα διαβατάρικα κι αγύριστα πουλιά. Πόσο πολύ σ' αγάπησα, ποτέ δεν θα το μάθεις. Κι αν δεν προσμένεις να με δει. Δεν προσμένεις να με δεις κι εγώ πως θα ξανάρθεις. Εσύ του πρώτου ονείρου μου γλυκύτατη πνοή, αιώνια θα το τραγουδώ, αιώνια θα το τραγουδώ. Κι εσύ δεν θα το μάθεις. Πως οι στιγμές που μου δώσες αξίζουν μια ζωή. Πόσο πολύ σ' αγάπησα, ποτέ δεν θα το μάθεις. Καλή και ανθεκτική στις κακουχίες, έτσι δεν είναι. Αντέχει αυτό το κορίτσι. Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να πούμε ό,τι χειρότερο, κύριε Λογοθέτη. Μάλιστα. Για αυτόν τον άνθρωπο. Τι άλλο καλό θα λέγαμε. Γι' αυτό λοιπόν. Μπορούμε να πούμε αυτό το τραγούδι που εντάξει, η μουσική του καλή ήταν. Ναι, μάλιστα. Ναι, μιλάω ειδικό. Για να το βεβαιώνει. Αυτό στα ρώσικα πώς θα λεγόταν το τραγούδι. Μπορεί να υποθεί στα ρώσικα, αντέχει. Αυτό η Μάρθα μόνο μπορεί να το κάνει. Όχι, τέτοια επέμβαση. Θα μπορούσα να λέγαμε, ας πούμε. Εγώ με τσαρικιά. Τσαρικιά, δεν είναι τη εποχή. Μια φορά και έναν καιρό υπήρχε κάποιο μουσικοσυνθέτη. Στα ρώσικα σου. Ζιο Μπιλ Καγκτάτα. Να τώρα το περνάει στο ρώσικο. Μουσικάλι. Που έγραφε. Το πισάλ. Στο πισάλ. Πέσνη. Νιτσό, νιτσό. Έλα και υπότιτλοι σιγά-σιγά να πέσω. Η Μάρθα Βούρτση, γιατί μιλάει ρώσικα. Την έχει κατά
καταγωγή. Έχει καταγωγή, βέβαια, το ξέρουμε όλοι. Ευχαριστώ πολύ αυτές τις δύο. Ευχαριστώ και τους άντρες, αλλά αυτές τις δύο μεγάλες κυρίες του θεάτρου. Τις ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα που είναι μαζί μας. Τη Μάρθα Βούρτση και τη Λίδα από το Ψάλτη. Εξαιτία σου είναι εδώ, εντάξει, δεν ήρθαν για μας. Για σένα ήρθανε. Και μιλάνε και δύο Ρώσικα. Μιλάνε και δύο Ρώσικα. Και δύο έχουμε καταγωγή Ρώσικα. Σοβαρά. Βρεις τον στα Ρώσικα. Μα έχετε και θεατρική καταγωγή. Αρχίζουν και σε βρίζουν, δεν ξέρω τι λένε. Δεν έχω ευθύνη. Παπαγεωργίου, πόσο δέος αισθανόσαστε που είστε δίπλα σε αυτή τη φοβερή γυναίκα. Σήμερα στο τραπέζι μας και όχι στη ζωή σας μια ζωή. 40 χρόνια τη. Τι 40 χρόνια. Αιώνε και 40 χρόνια. 40 χρόνια. Το παρόν δεν το παραποιείς με τίποτα. Εμένα η χαρά μου είναι που, γιατί τους άλλους βλέπω τακτικά, που βλέπω αυτές τις δύο κυρίες, αυτά τα πλάσματα που είχα καιρό να τα δω και είμαι πολύ, πολύ ευτυχισμένος. Τους άλλους τους έχω μπεζερίσει όλες που λέμε στη Λευκάδα. Τους βλέπω. Συναντιόμαστε. Ναι, συναντιόμαστε. Τι κάνεις στην Λευκάδα? Τους έχω μπεζερίσει. Μπεζερίσει λέγοντας. Το Δημητρίου το έχω βαρεθεί δηλαδή. Μπεζαρισμένος και αυτός. Και να γράφει και καλά, ε. Δεν γράψει, ε. Γράφουνε καλά. Αν δεν γράφει και καλά θα είμαστε ευτυχείς. Κύριε Φιλέρη γράφει καλά, τι είναι. Μουσική του λέει. Ποιος ο κύριος από εδώ καλέ, ο κύριος Δημητρίου. Εγώ θα τον καρφώσω. Αυτό θα ήθελα κι εγώ. Χαρά μου. Πρώτα-πρώτα είναι νευρώδης. Είναι νευρικός και νευρώδης μαζί. Συνδυασμός. Γνωρίζουμε όλες τα νεύρα. Είναι ευαίσθητος. Είμαι και νευρασθενικός. Όχι, όχι, δεν είπα αυτό. Λέω αυτή την πείρα που έχω εγώ πάνω στο τραγούδι, όσα τραγούδια έχω γράψει. Πιστεύω ότι οι καλύτεροι συνθέτες ήταν και νευρικοί. Και αυτό σημαίνει ότι έχουν ευαισθησία. Και να του κάνω για ένα κοπτιμέντο, είναι από τους λίγους που είναι σχετικός με το είδος. Αποτελεί είδηση πια αυτό στον χώρο, ε. Δεν ξέρω, σήμερα ναι. Έχουμε και ένα κοινό άλλο με τον Βασίλη. Καθίσαμε μια περίοδο εκεί, γράψαμε καμιά δεκαριά τραγούδια, ενθουσιαστήκαμε, τραγουδήσαμε εμείς, τα ακούσαμε εμείς και μπήκαν σε ένα συρτάρι. Θυμάσαι, Βασίλη. Γιατί το έκανες? Ήταν ωραίο. Δεν θα ήθελα να τα πετάξω, επειδή σε κάποιους. Κάποιοι πιστέψανε ότι δεν είναι τόσο σύγχρονο όσο. Πιστεύουμε στη μεταθανάτιο έγινε και με τον Βασίλη. Το τραγούδι έχει πάρει άλλες διαδρομές. Εντάξει. Πιστεύω ότι θα γυρίσει ο τροχός. Και θα μπορέσουν να ακουστούν και αυτά τα τραγούδια. Που σίγουρα είναι σπάνιας ευαισθησίας. Δεν ξέρω αν είναι σπάνιας ευαισθησίας. Πιστεύω ότι είναι δικά μας τραγούδια και ποτέ δεν θα έλεγα για κάτι δικό μου κακό. Αλλά αναφέρεται σε τραγούδια που θα τα υποστηρίξω. Γιατί έχω γράψει και τραγούδια που τα έχω ξεχάσει. Έχετε δικό σας στέκι που μαζεύεστε εσείς όλοι η παρέα? Είχαμε. Και παλιό και καινούριο. Το καινούριο ποιο είναι? Το παλιό στέκι ήταν του Μπόκολα στο Κολωνάκι. Ναι. Όπου είχε δημιουργηθεί περίφημη κλαδική του Μπόκολα. Όπως και ονομαστεί. Γνωστή. Αλλά τα στέκια μας έχουν μεταφερθεί προς τα Πετράλωνα, σε ταβερνάκια, σε σταβούλια, στον Περικλή. Με το Πέτρο, πιο λαϊκά, για να συλλάβουμε και λίγο τον παλμό της μάζας. Να είμαστε μέσα στην γεγονότα. Μέχρι τώρα παίζαμε μέσα στην αριστοκρατία. Γιατί ξέρεις την τελευταία, επειδή πήρε τέτοια άνθηση σαν συνθέτης, είναι επικίνδυνο να απομονωθεί από τη μάζα. Οπότε καλά κάνει και επιστρέψει στα Πετράλωνα. Μπορεί να γίνει σε μια elite κατηγορία και να
Και πρέπει να τον προχωρήσουμε. Για τον Βασίλη. Προσέχουμε να είναι κοντά στη μάχη. Η προσέλευση στα Πετράλωνα έχει και μια μορφή παλινόστησης. Αφήστε τον κύριο Ματέωνα να πληρώσει, παρακαλώ. Συγγνώμη. Λέω για τον Βασίλη. Η προσέλευση προς τα Πετράλωνα έχει και μια μορφή παλινόστησης, διότι από εκεί είναι και η καταγωγή του. Ναι. Από εκεί γύρω. Είναι Κουκακιώτης, είναι Γαργαρατιώτης, είναι Πετραλωνίδης. Εν πάση περιπτώσει, διεκδικεί όλες τις νότιες παρυφές της Ακροπόλης, με λίγα λόγια. Και με τίτλους ιδιοκτησία. Και κυριολεκτικά τη διεκδικεί. Και με τίτλους ιδιοκτησία. Σπίτι πράγματα. Το οικογενειακό του εξοκλήσει ήταν ο Άι Δημήτρης ο Λουμπαρδιάρης. Πίσω είναι τα οικόπεδα του πατέρα μου. Έχω δικαστικού αγώνε. Κυρία Πρωτοψάλη, τη γνωρίζεστε από το 87. 7. 40 χρόνια μπόστ. Σα ένωσε ο Μπόστ, δηλαδή. Ναι. Ο οποίο και αυτό ήταν μέλο τη παρέα. Βέβαια. Βέβαια. Ο Τούλη. Ο Τούλη. Τι θυμάσαι από τον Μπόστ. Ο Τούλη. Ο Μπόστ ήταν μια περίπτωση, νομίζω, ανθρώπου. Και είναι από τι μεγάλε μα λύπε. Αυτοί είναι άνθρωποι που δεν μπορεί να του περιγράψει. Είναι άνθρωποι, πιστεύω, που πρέπει να τους γευθείς. Δεν περιγράφονται. Είναι σαν μια κατάσταση που ζουν δύο άνθρωποι και δεν μπορούν να την πούνε σε έναν άλλον. Γιατί όπως και να την περιγράψουν, δεν θα την αισθανθεί έτσι και ο ίδιος. Ο Μπόστ, νομίζω, ήταν αυτό που όλοι εμείς, που είχαμε την τύχη να είμαστε ένα μέρος από τους φίλους του, γιατί υπήρχαν και άλλοι φίλοι του που είναι απόντες τώρα, δεν μπορούσαν. Έπρεπε να τον ζήσεις για να καταλάβεις τον Μπόστ. Και σημάδεψε και το χιούμορ μιας ολόκληρης εποχής, ο Μπόστ. Εγώ νομίζω πολλούς από εμάς, τουλάχιστον εμένα προσωπικά, είχε παίξει ήταν από τα 2-3 άτομα που έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση του μυαλού μου, θα έλεγα. Της ορίμασής μου, αυτό που λες. Ορίμασα μέσα από αυτή την παρέα. Του Μπόκολα, τη Λυκόβρηση Μπόκολα που πήγαμε εδώ. Ο πιο σοβαρός ήταν ο κύριος Μοσχίδης, αυτός που κράταγε τα μπόσικα στην παρέα, να υποθέσω. Ο Μοσχίδης ήταν αυτός που πάντα έφευγε πρώτος, γιατί μας έβριζε και έφευγε. Μας έβριζε και έφευγε. Να πούμε ότι λείπουν 2-3 άνθρωποι αυτή τη μεγάλη παρέα. Ο ένας έφυγε πριν από λίγο γιατί αργήσαμε πολύ να ξεκινήσουμε. Καλακόπουλος. Με δική μου ευθύνη, ο Καλακόπουλος. Ήρθε όμως μέχρι εδώ, να το πούμε. Ο Πτσομίτης. Σημαίνει ότι σε αγαπάει και ας πάνε κόντρα όλοι στον λογοθέτη. Ο λογοθέτης, ας πούμε, πάει κόντρα τώρα και λέει ότι έφυγε γιατί δεν ήθελε να μείνει με την υπόλοιπη παρέα. Ο λογοθέτης λέει ότι φοβόταν εμένα και εντάξει, αυτό είναι αστεία. Δεν το φοβάται. Λείπει ο Πτσομίτης, λείπει ο Βαγγέλης ο Γκούφας. Ο Κώστας ο Μουσελάς ήταν. Μάλιστα. Αυτή ήταν η παρέα. Δικηγόρος. Και ένας φίλος μας, ο Φίλιππος Οδαμόφλης, που είναι στην Αλβανία τώρα. Τι κάνει στην Αλβανία ο Φίλιππος? Βγάζει διαβατήρια, να λέει. Ποιος είναι δικηγόρος? Πληροφορίες ο Βασίλης. Καλύτερη ατάκα. Το Φίλιππο. Γελάτε με κάτι που θα έπρεπε να είσαστε πιο σοβαροί. Καταρχήν να μην ξεχνάτε ότι όλοι έχουμε ένα πρόσφυγα. Λοιπόν, ευχηθούμε καλή τύχη στο Φίλιππο Οδαμόφλη και να παρακαλέσουμε. Νομίζω έχει τύχη. Ναι, λίγο καλύτερη. Εμείς χάσαμε την τύχη μας που λείπει. Έλα, έλα και πάρε τη ζωή μου την νεκρή. Σιγά, σιγά. Γλυκά στα χέρια σου να την κρατήσεις αργά, αργά, γλυκά, γλυκά με ένα φιλί να μ' αναστήσει. Το πιο δύσκολο πράγμα είναι να μιλάς για φίλο σου.
Και ο Δημητρίου δεν είναι μόνο ένας εντιμότατος φίλος, είναι ένας φίλος από πολύ παλιά. Και για πρώτη φορά τώρα, εδώ και 6 μήνες, βρίσκομαι μακριά του και βρίσκεται μακριά μου. Γι' αυτό μπορώ να, με συγκίνηση, έχω να τον δω πάρα πολλούς μήνες, με συγκίνηση μπορώ να μιλήσω γι' αυτό, να πω ότι πέρα από το ότι είναι ένας πολύ μεγάλος συνθέτης, για μένα είναι ένας εκπληκτικός άνθρωπος με τα σφάλματά του, αλλά με τα προτερήματά του, τα οποία είναι συγκλονιστικά, και το θεωρώ πάντα φίλο μου και μου λείπει πολύ. Να είστε καλά, να γλεντάτε καλά εκεί. Βρίσκομαι μακριά σας, κάτω από μια βροχή, μέσα σε ένα γραφείο των Αρκτικών, αλλά Βασίλη, είμαι μαζί σου, κοντά σου, να είσαι καλά. Να μ' αναστήσεις ό,τι αγαπούσα. Ήταν ένα ψέμα, έμοιαζε με πρόβα, πρόβα νηφικού. Όπως η ζωή Βασίλης, ασκεί μεγάλη βοήθεια, μεγάλη απάνω μου. Ο Δημητρίου. Ναι, γιατί έχει αυτό το κρυμμένο συναισθηματισμό που τον κρύβει, τον καταπιέζει και όταν, ας πούμε, κρύγνεται είναι πολύ έτσι ακραίο άτομο. Τέτοια, το είπα εγώ πριν. Ναι. Αυτά τα άτομα έχουν πολύ ενδιαφέρον. Με επηρεάζει πάρα πολύ. Τους. Και ο Γιώργος Μοσχίδης, που για μένα μέσα μου έχει μια τη θέση που θα έλεγα της κομψότητας, γιατί είναι από τα πιο κομψά πλάσματα. Είναι άνθρωπος που κρατάει τις ισορροπίες πάντα στη παρέα με το φοβερό του χιούμορ. Και ο Δημητρίου πραγματικά είναι φεστιακός άνθρωπος. Ήθελα να ρωτήσω πριν την κυρία Πρωτοψάλτη και είχαμε ξεκινήσει να κουβεντιάζουμε για σένα και ήλπιζα θα σε καταγγείλει. Παρ' όλα αυτά δεν είπε τίποτα. Είναι... Αν και πριν είχε πει ότι κάτι θα πει. Θέλω αυτό το κάτι που συζητούσαμε πριν, μήπως. Μήπως το πει τώρα, δεν ξέρω. Σε δουλειά χάνει το χιούμορ του καταρχήν, έτσι δεν τώρα... είναι. Χάνω το χιούμορ του στη δουλειά. Ναι, ναι. Το έχει πει, αυτό το ξέρω. Είναι σε ένταση, είναι έξαλλος, είναι έτσι. Και βαράει το πιάνο και είναι η ηθοποιή πίσω του όλοι. Αυτό το λέει πολύ ωραίο ο Παύλος Ορκόπουλος. Τον μιμείται πολύ ωραία. Και παίζει και τραγουδάνει η ηθοποιή. Και κάποια στιγμή γυρίζει έτσι. Και βρίζει. Μην τραγουδάς εσύ. Φαλτσάρες, παιδί μου. Συνεχίζει λοιπόν. Ο ηθοποιός έχει αρχίσει και παθαίνει πλάκα. Συνεχίζει λοιπόν. Μην τραγουδάς, αγόρι μου, μου χαλάς και τους άλλους. Έξαλλος όμως. Έξαλλος. Αυτό τι είναι, τελειομανία ή ιστορία? Όχι, τελειομανία. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο τελειομανία αυτό που έχει ο Βασίλης. Νομίζω ότι την ώρα της δουλειάς είναι έτσι, γιατί ο Βασίλης την ώρα της δουλειάς έχει τρακ. Εγώ πιστεύω ότι έχει τρακ. Με την καλή έννοια τρακ. Έχει μια αγωνία δηλαδή. Τότε λοιπόν θυμώνει πάρα πολύ. Ωστόσο είναι καλός φίλος, στη δυστυχία σου στέκεται, σε βοηθάει, ε? Εμένα πάντως μου δισταθεί, με άκουσε δηλαδή. Ήταν από τους λίγους φίλους μου που με ακούσανε σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής μου και μου είπε και μια κουβέντα που την θυμάμαι και την φέρνω στο μυαλό μου. Αλλά η Λίδα μου έχει πει μέσα όταν κάναμε τη Μίδια. Μου είπε και έκανα 2 κομμάτια. Ήταν πρόταση της Λίδας. Θέλω να πω όμως κάτι, όχι για μένα, για εμάς, ας πούμε, αυτούς που προείσταται, αν θέλεις, εντός εισαγωγικών προείσταται, ένας σκηνοθέτης, ένας συνθέτης, ένας χορογράφος. Ο ηθοποιός που παίζει, καλός ή κακός, τώρα θα με διορθώσετε εσείς, κατευθύνεται από έναν σκηνοθέτη, τον εμπιστεύεται ή τον εμπιστεύεται, αλλά αυτός παίζει. Έχει τη δική του αγωνία. Αν θα τα πει καλά, αν θα παίξει καλά. Ο συνθέτης ή ο σκηνοθέτης δεν κουβαλάει, κουβαλάει την αγωνία όλων. Δηλαδή, όταν λέει η Λίδα, δεν τραγουδάς καλά Λίδα και τις βάζεις τις φωνές και από πίσω είναι άλλοι 4,
πρέπει να. Όλη, έχω την αγωνία όλο αυτό το 15 αν θα τα πούν σωστά. Γιατί η μουσική μου, εγώ αυτή την καλή ή κακή μουσική που έγραψα, οποιοδήποτε συνθέτης, όχι εγώ, είναι αυτή. Είναι δεδομένη. Και ξέρω κάτι πολύ καλά. Ότι αυτό είναι το. Και δεν θέλω να κάνω το μετριόφρονα, αλλά είναι το 40%. Το υπόλοιπο 60% είναι η ερμηνεία. Δηλαδή το αν θα απογειωθεί ένα κομμάτι, αν θα είναι αξιοπρεπές ή αν θα είναι καλό μέτριο, είναι εξαρτάται από αυτούς που θα το παίξουν, που θα το τραγουδήσουν. Έτσι δεν είναι. Αγαπημένη μου κονίξα. Βασίλης έχει δίκιο σε αυτό που λέει, έχει την αγωνία όλων. Όμως. Όχι μόνο εγώ, οποιοδήποτε προείσταται. Ναι, ναι, εντάξει. Αλλά πολλές φορές τυχαίνει και συνεργάζεται μουσικά, ας το πούμε, με ανθρώπους που δεν είναι μουσικοί, δεν είναι τραγουδιστές. Εκεί τους βάζει τις φωνές, ας πούμε. Μόνο με αυτούς ερεθίζεται και τσαντίζεται και με τους φίλους του, τους δικούς του. Δηλαδή, καταρχάς είναι ένα άτομο που ερεθίζεται, που αυτό σημαίνει μια ακραία ευαισθησία. Έτσι χαρακτηρίζω εγώ τον... Λοιπόν, το 1972, όταν κάναμε το εφημερεύομαι... 75-76. Κάνουμε το εφημερεύομαι και έρχεται ο Μιχαλακόπουλος, έπαιζε ο Μιχαλακόπουλος, ο Καρακατσάνης, η Μαρούλα Γιούλη... Έρχεται, σκηνοθέτης ήταν ο Μπούχλης, ο Μιχάλης. Το έργο ήταν του Μπόστ και του Μουσελά. Εφημερεύομαι. Γιατί ήταν τότε με τις απεργίες των γιατρών. Και έρχεται ο Μιχαλακόπουλος και μου λέει, δεν του ρίχνεις ένα τραγούδι να του πάρεις. Τι μας έλεγες. Εμένα. Τι κάθομαι εγώ. Εμένα. Τι κάθομαι εγώ και του γράφω. Αλλή είναι δυνατόν. Άκου, κάθομαι και του γράφω ένα τραγούδι. Πάω λοιπόν την άλλη μέρα. Α, δεν τραγουλάω, κύριε Δημητρίου. Λέω καλά, να το πεις όπως μπορείς και αυτά. Ο Γιώργος είναι πολύ ευσυνείδητος. Σκίστηκε και τόπ. Μάλιστα το θέμα δεν ήταν δικό μου, το είχα κλέψει, ήταν τα Χριστιανόπουλα. Το είχα γράψει πάνω στα Χριστιανόπουλα, μισοπαραλλαγή, αλλά ήταν, φαινόταν ότι είναι από εκεί. Αφού το έμαθε και βεβαιώθηκε, μου λέει, μπορεί να μου κάνει μια χάρη. Θέλω να γράψει ένα πολύ δύσκολο γι' αυτόν, γιατί μου κουνιέται πόπο. Το Μιχαλακόπουλο. Ναι, γιατί πήγαινε ο Μιχαλακόπουλος και του λέγε, κοίταξε. Κοίταξε να το διώξει το κομμάτι, γιατί δεν σε βλέπω. Του βάζε ζυζάνια.
Κάθομαι λοιπόν, μπορείς να του γράψεις κάτι σε παρακαλώ, μου λέει, θέλω έτσι. Και κάθομαι και γράφω ένα κομμάτι το οποίο ήταν πολύ δύσκολο στην αρχή. Ναι. Οπερετικό. Ναι. Μόλις του το πήγα, χτυπιόταν, πες το ρε, πες το, άλλα αντέχει. Ο Μιχαλακόπουλος λοιπόν δυσκολευόταν να το πει. Πού δυσκολευόταν, τον εθνικό ύμνο έλεγε. Ναι, στην αρχή λοιπόν, που ήταν το δύσκολο, είχε 3-4 νέα παιδιά που παίζαν. Ο Μάνεσης ήταν ένας από αυτούς. Μόλις είχε βγει. Το Γιάννης ο Μπέζος. Ο Μπέζος. Αλλά αυτός ήταν ο Μάνεσης που θα αναφέρω. Λοιπόν, του λέει ρε εσύ, σαν αγκούρι κάθεσαι όταν τραγουδάω. Τι να κάνω, του λέει κύριε Γιώργο. Άστο, θα το κανονίσουμε δυο μου. Πάρε την αρχή και ξεκίνα το τραγουδίσει και θα μπω εγώ μετά να το τραγουδίσω. Και βάλε το δύσκολο στον άλλο. Και βάλε το δύσκολο. Ρώτα Μιχαλακόπουλο, πρέπει να το υπερασπίσω τώρα. Γιατί Μιχαλακόπουλος ήταν πρωταγωνιστής σε musical στο Αν. Που είμαστε μαζί παρέα. Εγώ του έκανα μαθήματα στο τραγούδι. Ερχόταν το πρωί, με ξύπναγε σε 9 η ώρα. Δεν το ξέρω τώρα το μαθαίνω. Κατάθεση. Σαν περπάταγες στη στράτα και σου έστρωναν χαλί. Και σου έστρωναν χαλί. Εγώ σε βάζα στη βάρκα και σε πήγαινα μια τσάρκα στο απέναντι νησί. Στο απέναντι νησί. Με τον Βασίλη τον Δημητρίου είναι μια γνωριμιά που περνάει τα 30 χρόνια. Μια γνωριμιά που έχει στηριχτεί πέρα από την αξιοσύνη του δημιουργού του Βασίλη του Δημητρίου σε μια φιλία αμφίδρομη και από τις δυο μεριές και που είναι δύσκολο να διακρίνω τον Βασίλη πέρα από τον εαυτό μου. Όμως εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι με τον Βασίλη ξεκινήσαμε πριν από 30 χρόνια. Έχω κάνει τις περισσότερες συνεργασίες μαζί του σε μουσική δική του. Εκείνο που μπορώ να πω ανεπιφύλακτα ότι ο Βασίλης είναι ίσως από τους πολύ λίγους μουσικούς που ξέρουν να χειρίζονται τη μουσική τους υπηρετώντας το λόγο, υπηρετώντας το κείμενο, είτε είναι θεατρικό κείμενο, είτε είναι εικόνα τηλεοπτική. Και αυτό τον κάνει ιδιαίτερα δημιουργικό. Είναι ένας μουσικός που ξέρει να υπηρετεί τον κανόνα, ότι όλοι πρέπει να υπηρετούμε την παράσταση. Και αυτό τον κάνει να είναι πολύ προσεκτικός, δημιουργικός και γι' αυτό η μουσική του είναι πάντα επιτυχής. Τις πρόβες που τον είδα ξανά σήμερα από ποια εγγραφή που είχαμε κάνει πριν από μερικά χρόνια, 4-5 χρόνια, εγώ συλλέγω υλικό για να μπορώ κάποια στιγμή να το χρησιμοποιήσω στον πονόγραφο. Λοιπόν, είδα ότι ήταν ένας πολύ ήρεμος άνθρωπος στη δουλειά, με πολλή επικοινωνία, κατανόηση με τους μουσικούς. Νομίζω πως αυτό το ντοκουμέντο, αν το δούμε, θα είναι και μια έκπληξη για τον Βασίλη που δεν το θυμάται καθόλου. Δεν το έχει δει ποτέ. Το έχουμε και εδώ πέρα. Το έχουμε φέρει. Ή ο καθένας θα τους αφήσω ελεύθερο. Άκουσα τα μισά. Δεν το πιέσα. Σχεδόν σε όλα τα κομμάτια. Θα το παίξουμε και εκτός χρόνου. Και εκτός παραγωγής. Thank you.
Ένας άλλος. Και. Μην πεις από την αρχή. Και δεύτερον, μην παίξεις τόσο γρήγορα την νότηση από την αρχή. Το ρε μη πας. Ας πούμε, ωραία. Που αγαπήσαμε όλοι ήταν και το Μαρία με τα κίτρινα και τη Χαλασιά μου, έτσι δεν είναι? Καλό. Το 71-72. Ναι. Το λέω για να προετοιμαστούμε να τα ακούσουμε. Αυτό ήθελα ακριβώς να πω και να παρακαλέσω τον μαέστρο, τον φίλο μου, τον Βασίλη. Μα λες μαέστρο. Εντάξει, το φίλο μου, τον Βασίλη. Για το φίλο μου. Ναι, το είπα και αυτό. Επειδή έχω αδυναμία στο όνομα Κορίνα. Κορίνα, ναι. Πιθανότατα λόγω του ότι έχω κι εγώ μια κόρη που λέγεται Κορίνα. Μάλιστα, να μας κάνει την χαρά η Θα ήθελα να παρακαλέσω τον Βασίλη να παρακαλέσει την Κορίνα. Απευθείας. Να μας τραγουδήσει ένα τραγούδι. Μην βάλουμε μεσάζο. Το πήραν όλοι το τηλεφώνημα, το πήραν όλοι. Το τηλεφώνημα το πήραν όλοι. Είναι την ορχήστρα που είναι έτοιμη, γι' αυτό το λέω. Όχι, πήρε το τηλέφωνο, το σύμπαν εδώ. Πάμε. Κώστα. Κίτρινα, ποιον αγαπάς καλύτερα, ποιον αγαπάς καλύτερα, τον άντρα σου ή το γειτόνα. Μαρία με τα κίτρινα, ποιον αγαπάς καλύτερα, ποιον αγαπάς καλύτερα, τον άντρα σου ή το γειτόνα. Τον άντρα μου τον αγαπώ, τον γείτονα καλύτερα. Τον άντρα μου τον αγαπώ, τον γείτονα καλύτερα. Μαρία με τα κίτρινα, ποιον αγαπάς καλύτερα, ποιον αγαπάς καλύτερα, τον άντρα σου ή τον γείτονα. Μαρία με τα κίτρινα, ποιον αγαπάς
αγαπάς καλύτερα. Ποιον αγαπάς καλύτερα, τον άντρα σου ή το γειτόνα. Μαρία με τα κιτρίνα, ποιον αγαπάς καλύτερα, ποιον αγαπάς καλύτερα, τον άντρα σου ή το γειτόνα. Να γίνει ο άντρας μαρμάρο, ο γείτονας τριανταφύλλο, για να πατώ στο μαρμάρο, να κόβω το τριανταφύλλο. Μαρία με τα κιτρίνα, ποιον αγαπάς καλύτερα, ποιον αγαπάς καλύτερα, τον άντρα σου ή το γειτόνα. Μαρία με τα κιτρίνα, ποιον αγαπάς καλύτερα, ποιον αγαπάς καλύτερα, τον άντρα σου ή το γειτόνα. Μαρία με τα κιτρίνα, ποιον αγαπάς καλύτερα, ποιον αγαπάς καλύτερα, τον άντρα σου ή το γειτόνα. Να υποθέσω ότι είναι αφιερωμένο στον κύριο Μοσχίδη το τραγούδι. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ. Σαν γείτονες. Όχι, σας παρακαλώ. Να πούμε ότι εκτός από τον κύριο Μοσχίδη και στον Κωνσταντίνο Καραμαλή έχει αφιερωθεί αυτό το τραγούδι, όταν είχε πάει στην Κίνα. Κατέβαινε από το αεροπλάνο και το παίζανε οι Κινέζοι το τραγούδι. Βέβαια, το παίζανε οι Κινέζοι. Με τη Μαρία με τα κίτρινα. Δεν ξέρω τι συμβολισμό ήταν αυτό. Μαρία με τα κίτρινα, ο Καραμαλή. Κατέβαινε από τι κάλε. Ήταν η Μαρία με τα κίτρινα. Φτάνει το αεροπλάνο. Ανοίγει η πόρτα. Βγαίνει ο Καραμαλή. Μαρία με τα κίτρινα. Μαρία με τα κίτρινα. Στα κινέζικα, βέβαια. Υποπτεύομαι ότι το παίξαν σαν ένα. Δείγμα γραφή ελληνικών. Κοίταξε. Ο Καραμαλής έκανε δήλωση από αυτό. Το τραγουδούσαν Κινέζοι. Ναι. Τσι 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 τσι. Η χαλασιά μου μπορεί να έρθει καπάκι πάλι για τον κύριο Μοσχίδη. Ό,τι πείτε σήμερα εσείς, αγαπητή Κορίνα, θα είναι για τον κύριο Μοσχίδη, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ. Όχι όλα για τον Μοσχίδη. Μόνο. Στο παχαλασιά μου, στα ξένα να μην πας, χαλασιά μου, στα ξένα να μην πας. Φόβαμαι μη σε χάσω και δεν ξαναγύρνας, χαλασιά μου, και δεν ξαναγύρνας. Χαλασιά μου, χαλασιά μου, λείπεις χρόνια μακριά μου. Χαλασιά μου, χαλασιά μου, ζωντανή είσαι. Φορεσιά μου. Δεν σ' έχω να δουλεύεις, να βασανίζεσαι, γαλασιά μου. Βασανίζεσαι. Σ' έχω να τρως, να πίνεις και να στολίζεσαι, χαλασιά μου, και να στολίζεσαι, χαλασιά μου, χαλασιά μου. Ξαναγύρι σε κοντά μου, ξαναγύρι
σε κοντά μου. Μην αρχίσεις, χαλασιά μου. Μπράβο. Ηλία, αντιγραφή μου φάνηκε η μουσική από κοζάκικο τραγούδι. Στο Μπους Φερμέ ήταν. Στο Μπους Φερμέ. Στο Μπους Φερμέ. Στο Μπους Φερμέ. Το θεώρησε κοζάκικο. Μ' αρέσει πολύ αυτό το χατσατουριάκι. Αράμ. Του Αράμ, λέει. Του Αράμ. Καλέ. Λέει ο Σωστακόβιτς από μνημονεύματά του. Ερχόταν ο Χατσατουριάκος από τα διαστήματα κάθε 2-3-4 μήνες να συζητήσουμε για κάποιο έργο που είχα γράψει εγώ, κάποιο έργο που είχε γράψει αυτό. Πάει τώρα με αυτό που κάνουμε εδώ πέρα. Ναι. Και καθόταν κάνα 2 μέρες στο σπίτι μου. Αλλά το μόνο που δεν κάναμε ήταν να συζητήσουμε για μουσική. Καταρχήν ήταν, λέει, εκλεκτός πότης. Έπινε εκλεκτά κρασιά και έτρωγε πάρα πολύ και καλά. Ναι. Και καθόμαστε 2-3 μέρες. Και τρώγανε και πίνανε. Ο Σωστάκος. Ήταν δηλαδή κατά τον Πέτρο τον Ματέο σοβαροί άνθρωποι. Έτσι. Μουσική κάνανε εν τέλει. Ο Χατσατουριάν ήταν ο μόνος που ο Στάλιν του επέτρεψε να έχει 4 από τα πιο ακριβά αυτοκίνητα του κόσμου. Μια Rolls Royce, μια Cadillac, μια Mercedes 600 και δεν ξέρω ποιο άλλο αυτοκίνητο. Και Dacia και όλα αυτά. Ναι. Προφανώς τη βενζίνη του την έβαζε ο Στάλιν. Ψιλοκαρφώνει νομίζω, αν θυμάμαι καλά κάπου. Αλλά τώρα αυτά είναι αστεία. Ναι, και αρμενέικα είναι αυτά. Αχ, τι ωραία. Καλά είναι. Να σου πω, Μάρτα, έχει ο Βασίλης κάτι από τη ρώσικη ψυχή που εσύ την ξέρεις πολύ καλά. Κάτι, το ξέρω ότι δεν έχει σχέση. Λέμε, αν... Όχι. Είναι πολύ ευρωπαίος. Είναι ένα πολύ τρυφερό παιδί. Για μένα ο Βασίλης είναι παιδί πολύ. Με όλα τα χαρακτηριστικά δηλαδή ενός παιδιού. Όλες τις εξάρσεις, την επιθετικότητα, την τρυφεράδα, το δάκρυ. Μεσογειακό παιδί, βέβαια μεσογειακό. Είναι πολύ ωραίο παιδί. Σαν ανατολικής Μεσογείου. Παρόλο που σπανίως δηλαδή με τον Βασίλη δεν συναντιόμαστε πολύ συχνά, δεν έχουμε ούτε το στέκι μας. Μαζί με το φόντο, ας πούμε. Τον αγαπάμε πάρα πολύ τον Βασίλη. Πότε συναντιόμαστε. Πρωτοχρονιά. Εντάξει, είναι η γιορτούλα του, όλα αυτά. Είναι πολύ παράξενη τελικά η αλλά... Είναι μερικοί άντρες που βλέποντάς τους λες αυτός είναι πολύ καλός για φίλος. Αυτός είναι πολύ καλός για σύζυγος. Ο Βασίλης είναι για γιος. Ο Βασίλης τι είναι, πρόσχεδες που το πάω. Εγώ νομίζω ότι είναι απ' όλα. Απ' όλα. Είναι και σύζυγος και πατέρας και φίλος. Αλλά επειδή εμείς τον ξέρουμε σαν φίλο βεβαίως, εντάξει. Τον έχουμε χρεωθεί ουσιαστικά σαν φίλο. Οι άλλοι παιδί τον ξέρουν και στους άλλους ρόλους. Όχι, τον ξέρουμε και αυτά. Εντάξει, ωραία, ξέρεις αυτά. Παρακαλώ να εξαιρεθεί όμως. Ξέρω τι ρωτάω. Εξαιρεθεί, παρακαλώ. Παρακαλώ να εξαιρεθεί. Παρακαλώ. Με φέρνετε σε δύσκολη θέση. Εμένα θα φέρω, όχι εσύ. Να σε έλεγα, μήπως. Είναι όλα αυτά που είπε η Μάρθα. Είναι ένα άλλο πράγμα. Το άλλο ποιο είναι. Να το πω έτσι. Το είναι ένα ονειρικό πλάσμα. Έχει τη στόφα του εραστή. Του εραστή του ωραίου εννοώ. Δεν εννοώ κάτι συγκεκριμένο. Τι εννοείται. Ο εραστής, του ωραίου. Ο εραστής, του ωραίου, του μεγάλου και του αληθινού. Ο εραστής είναι ένα όνειρο. Και το όνειρο έχει μέσα εραστηλίκη. Κοίτα τι ωραίο που το παίζει, πρόσεξε. Έχει και τάσεις τέτοιες, δηλαδή. Δηλαδή τώρα σε γοητεύει. Ναι. Το βλέπεις, ας πούμε, λες, ας πούμε, εντάξει. Αλλά μετά από λίγο, ξέρεις, σε γοητεύει, πραγματικά. Αν το προσέξεις πολύ καλά, δηλαδή. Γιατί είναι η παιδική ψυχή που αυτή που γοητεύει. Ο Θανάσης έχει ένσταση. Δεν είναι τα... Όχι, καμία. Μόνο τα ραδιά. Ένας παιδικισμός. Να, η Λίδα. Μ' αρέσει που τον πειράζουν. Εγώ δεν θα ήθελα ποτέ να αυτό που είπες το τελευταίο. Κύριε Φιλέρη, εδώ έχουμε την ουσία της που λέει. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Δεν θα ήθελα ποτέ να είμαι γυναίκα του, λέει. Αυτή είναι η κουβέντα. Γιατί... Είναι δύσκολος. Όπως όλοι οι άνθρωποι που έχουν ένα μεράκι, μια, όπως θέλετε πέστε το, πάθος, όπως θέλετε να το ονομάζετε. Δεν θα ήθελα καθόλου να είμαι γυναίκα του, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Νομίζω ότι η Νανά τραβάει τον παθόν της στον τάραχο. Να πιούμε ένα ποτήρι στην Ανά, στην υγειά της. Από ό,τι καταλαβαίνω από αύριο θα αρχίσουν τηλέφωνα. Στο σπίτι μου με βάλατε πολύ εράστη. Στην υγεία της Ανάς και στις αδερφές της. Λοιπόν, στην υγειά της. Και εύχομαι υπομονή.
σαν όνειρο χθες στάθηκες μπροστά μου και ένιωσα πως θέλω να ζήσω μια στιγμή, να ζήσω μια στιγμή έτσι στον αέρα, σαν βροχή να σε νιώσω στο γυμνό κορμί, μέσα σ' ένα ταγκό δυνατά να με πάρεις και μετά να μ' αφήσεις μόνη να χαθώ. Μέσα σ' ένα ταγκό να σ' ακούω να φωνάζεις, να ρωτάς να μάθεις αν σε θέλω κι εγώ. Καλησπέρα σε όλη την παρέα, το Φιλέρι, τη Μάρθα μου, τον Λογοθέ, τον κύριο Ζουγοράκη, τη Λίδα, την αγαπημένη και τον Θανάση. Όλους σας εύχομαι χρόνια πολλά και θέλω να πω για τον Βασίλη ότι είναι ένας μεγάλος μουσικός που δεν έχει ιδιαιτερότητες. Το ταλέντο του είναι αντρίκιο, ωραίο και βαθύ και είναι καταπληκτικός και έχω συνεργαστεί μαζί του στον Αριστοφάνη τα γνωστά αποτελέσματα, αλλά και παλιότερα έχουμε συνεργαστεί και πρόκειται να ξανασυνεργαστούμε και θα συνεργαζόμαστε μέχρι να πάψουμε να θεωρούμε τους εαυτούς μας απαραίτητους για την πολιτιστική ζωή αυτού του τόπου. Βασίλη μου, είσαι χρήσιμος, αγαπημένος και σπουδαίος. Άντε, ας πω και έχεις τη Σέμινα. Καλησπέρα, Σέμινα. Πόσο πολύ σ' αγάπησα, πόσο πολύ σ' αγάπησα, ποτέ δεν θα το μάθεις. Απ' τη ζωή, απ' τη ζωή, απ' τη ζωή μου πέρασες κι αλλάργεψες και χάθεις. Κάθω στα διαβατάρικα κι αγύριστα πουλιά. Πόσο πολύ σ' αγάπησα, ποτέ δεν θα το προσμένεις να με δεις,
αν δεν προσμένεις να με δεις, κι εγώ πώς θα ξαναρθείς. Εσύ του πρώτου όνειρου μου γλυκύτα την πνοή. Αιώνια θα το τραγουδώ, αιώνια θα το τραγουδώ, κι εσύ δεν θα το μάθεις. Πως οι στιγμές που μου δώσες αξίζουν μια ζωή. Πόσο πολύ σ' αγάπησα, ποτέ δεν θα το μάθεις. Παίρνει κατά διαστήματα τηλέφωνο. Οι πρώτες φράσεις δεν τις λέω γιατί θα πέσουν πολλά μπιπ. Εγώ κάνω κάποια σιωπή. Τι συμβαίνει, μου λέει, δεν είμαι καλά. Αυτή είναι η τρυφερότητά του. Ξεχνάει τι είχε πει προηγούμενα και αρχίζει να ενδιαφέρεται. Αν είσαι καλά για την υγεία σου, αν είναι εκείνο, πρόσεξε, μου λέει. Εδώ πέφτει πάλι. Εκεί πάει το βρυσίδι, ναι. Στο πρόσεξε πια. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι είναι νευρικός ο Βασίλης. Θα ήταν κακό συνθέτη αν δεν ήταν νευρικό, γιατί είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Πάντω και πριν του πρόσεξα του δυο του εδώ πέρα που αγαπιούνται πολύ. Ο ένα κάπνιζε πολύ, ο άλλο έβαζε πολύ αλάτι στο φαγητό και υπήρχε μια. Εγώ δεν κάνει να καπνίζω. Ο Βασίλη δεν κάνει να. Τρώει αλάτια και πιπέρια. Όχι, δεν κάνει. Συγγνώμη, Γιώργο, με συγχωρεί. Δεν μου έχει πει κανεί να μην τρώω αλάτι. Δεν κάνει, το ξέρω. Το αλάτι είναι γνωστό. Εσένα σου έκανε. Το αλάτι είναι γνωστό. Για σένα, αγόρι μου. Φράζει τα υγεία. Θεωρείται το όπιο. Δεν κατάλαβε. Δεν το είπε κανεί να μην τρώει αλάτι. Ποτέ δεν πήγε στο γιατρό. Τι λέτε, έχει πάει στο βελονιστή. Εύχομαι να μην. Έχει πάει στο βελονιστή. Κάνει βελονισμό. Άλλα καινούργια στοιχεία. Και δεν ξέρει ελληνικά ο. Ο βελονιστής. Ο βελονιστή. Και δεν ξέρει τι πρέπει να παραπέμψει. Ο Θανάσης τα ξέρει καλά. Γιατί ο Θανάσης με πήγε για τη μέση μου. Κάτι να μας τραγουδήσει, σε παρακαλώ πολύ. Μαζί με την Κορίνα. Μαζί με την Κορίνα. Και εγώ από εδώ να κάνω μπουσ φερμέ. Μπουσ φερμέ. Πώς θα τραγουδήσω ποτέ. Έλα ρε. Έλα Ηλία. Αφού ξέρουμε. Έλα Ηλία. Έλα, σε παρακαλώ. Τραγουδάμε μια αυτονομία. Σε παρακαλώ εγώ. Όλα αφιερώνω στο μικρόφωνο να βγάλω. Μας μείνει γιατί. Έρχεται. Και μετά να τραγουδήσουμε μαζί μια καντάδα. Αχ, τι ωραία. Μην τον στέλνεις κοντά στην Κορίνα. Δεν μας συμφέρει. Στο χαλάσι. Στο χαλάσι. Ας το πάρει. Αλλά ματίνα απεναλτσάτα. Ο μπέλα τσάω, μπέλα τσάω. Bella ciao 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 alla mattina appena alzata in risaia mi tocca andare alla mattina appena alzata oh, bella ciao bella ciao 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 la mattina appena alzata in risaia mi tocca andare e fra gli sedi e le zanzare oh, bella ciao bella ciao bella ciao 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 e fra gli sedi e le zanzare duro lavoro mi tocca far oh, mamma mia
και τορμέντο. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh mamma mia, oh che tormento. Io ti voco ogni domani. Vabbè, un giorno e tutte quante. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ma verrà un giorno che tutte quante. Lavoreremo in libertà, lavoreremo in libertà. Bravissimo! Pellegrin che viene da Roma, ne vai di Roma, ne vai di Roma. Cuni scarpi rutta pe, va il mirone, va il mirone, va. Pellegrin che viene da Roma con gli scarpi rutta pe. Non appena fa arrivato, ne va il piro, ne va il piro. All'osteria se ne andò, va il mirone, va il mirone, va. Non appena fare vado all'osteria se ne andò. Brava, 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 brava. Ας άκουγε ο Τολιάκη. Μόνο τους φίλους μου, αυτούς που δεν με προβοκάρουν, είναι τρεις από εκεί πέρα. Ο Φώτης, η Μάρθα, ο Φώτας και ο... Είναι όλοι οι άλλοι, ε. Είναι οι ανέντιμοι. Οι ανέντιμοι είναι από εδώ. Ηλία, για σένα ήταν το παιχνίδι. Βέβαια, ο πιο έξυπνος είναι ο Παπαγεωργίου. Ο οποίος με τη σιωπή του... Όχι, όχι, δεν έχει. Είναι με την πλευρά των ανέντιμων. Δεν έχει πει κανένας πολύ καλά λόγια για μένα, όπως στηρίζεται σε αυτές τις εκπομπές. Αυτό σημαίνει ότι σε αγαπάνε πραγματικά οι φίλοι. Όλοι καλά λένε. Να, αυτά που πήγε για την Ανά τώρα ήταν περίεργα, γιατί εγώ πιστεύω ότι την Ανά. Για πες, για πες. Να, είδες πως μαγκαλιάζει. Σημαίνει ότι κάτι αυτό. Τι σημαίνει. Ότι κάτι αλήθεια. Εγώ μπορεί να ήθελα να είμαι σύζυγος. Εγώ πιστεύω. Εννοείς, ήθελα να είσαι γυναίκα. Η Παγεριού δεν τα ακούτε αυτά που γίνονται. Καμία σχέση. Εγώ νομίζω ότι η Νανά είναι πολύ ευτυχισμένη γυναίκα. Μην τα ψάχνετε, παιδιά, μην τα ψάχνετε. Γιώργο, εσύ ξέρεις πιο κοντά. Την Νανά θα μιλήσουμε τώρα. Θα ζηλεύει και ο Μιχάλης. Δεν μιλήσουμε για τον Μιχάλη. Και πιστεύω ότι ο Θανάσης από Παγιαγίου έχει δίκιο. Όχι, η Νανά είναι πολύ ευτυχισμένη γυναίκα. Ή τουλάχιστον υπάρχουν στιγμές που γίνεται πάρα πολύ ευτυχισμένη. Βεβαίως, υπόδειγμα αντοχής. Υπόδειγμα αντοχής. Λέτε δύο διαφορετικά πράγματα, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Συμφωνώ εγώ. Αυτό λέω. Εγώ είμαι η Ρίτα Χέιουαρντ. Η Ρίτα Χέιουαρντ πήγε από τον Όρσον Βέλες. Δυνατά, δυνατά. Να πω κάτι σίγουρα. Κάτι λέει για τη Ρίτα Χέιουαρντ από τον Όρσον Βέλες. Όταν χώρισε με τον Όρσον Βέλες. Ούτε ο Βασίλης είναι Όρσον Βέλες. Βέβαια, ούτε είναι η Ρίτα. Εγώ λέω τώρα αυτό. Τηρουμένο των αλογιών το λέει. Και είπε η γυναίκα ότι είναι πολύ δύσκολο να ζεις με μια μεγαλοφία. Πάει να το σώσει. Όχι, δεν είναι να το σώσει. Σώσε επειδή σου είπα ότι θα ήθελα να είμαι σύζυγός. Ξέρεις τι δεν λέμε για τον Βασίλη. Ο Βασίλης είναι πάρα πολύ διαφορετικός άνθρωπος σαν συνεργάτης. Ο Βασίλης συνεργάτης. Μάλιστα. Με τον Βασίλη το φίλο. Είναι η μέρα με τη νύχτα. Μάλιστα. Εμείς έχουμε μαλώσει με τον Βασίλη. Ως συνεργάτες. Ως συνεργάτες. Μπορεί να σκοτωθείς επάνω στη δουλειά με τον Βασίλη. Αν δεν τον ξέρεις και δεν έχεις την υπομονή να τον αντέξεις, να σκοτωθείς. Αλλά ο Βασίλης ο φίλος δεν έχει καμία σχέση με τον Βασίλη της δουλειάς. Ναι, γιατί η δουλειά είναι μια άλλη εργασία. Είναι σωστό όμως. Βέβαια. Το κύτταρό του τον οδηγεί. Βέβαια είναι σωστό. Τη σχέση έχει φιλία με τη δουλειά. Ή η δουλειά εν σχέση με τη γυναίκα ή τον πατέρα. Είναι ακραίος και στο ένα και στο άλλο. Και στη φιλία είναι αυτό που έλεγε ο Φόντας πριν με το τηλέφωνο. Σε παίρνει, σε βρίζει, ξέρω εγώ, από αγάπη. Ναι, με περνάνε πράγματα ντούκου, παιδιά. Λέει η Μάρθα Βούρτση. Εγώ θα μπορούσα να ζήσω ναι, με τον Βασίλη. Ως γυναίκα του εννοεί. Ναι, ναι, εγώ θα μπορούσα. Λέγονται αυτά. Οφείλω να τα υπογραμμίζω όταν ξέρει τι είναι ο Φιλέρη. Τι είναι ο Φιλέρη. Φτάνουμε στο Φιλέρη. Αν ξέρει όλο την ιστορία. Παρακαλώ, μη ολόκληρο τον τόμο. Α, όχι, δεν είναι το τραπέζι για το Φιλέρη. Απλώ θέλω να πω ότι. Μετά θα καρφώσω εγώ το ρωσικό σκαρί μου. Έχω μία απορία εγώ. Απευθύνομαι στην φίλη μου. Όταν λέει ο Βασίλης είναι δύσκολος άντρας. Το ξέρω. Κατά ξέρει, το ξέρω. Άνθρωπος είπε, δεν είπε άντρας. Άνθρωπος. Αλλά αυτό άνθρωπος. Άνθρωπος. Με συγχωρείτε, ναι, συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη. Είχαμε για κάτι παραπάνω, ζητούμε συγγνώμη.
Πώς κρίνεται ένας δύσκολος άνθρωπος? Εγώ ξέρω πες... Το ρωτάω γιατί έχω πρόβλημα. Θέλει να λύσει το δικό του πρόβλημα τώρα. Όχι, σπουδαιολογή, κυριολεκτή. Ναι, εννοώ κυριολεκτή. Εννοεί ότι είχα πιο δύσκολο άνθρωπο στον κόσμο. Πώς, ναι. Με θεωρούν δύσκολο άνθρωπο. Οι γυναίκες δύσκολο άνθρωπο. Όχι, οι γυναίκες. Όχι, οι γυναίκες. Και οι άντρες. Γενικώς. Και στη δουλειά μου με θεωρούν δύσκολο. Και στις σχέσεις μου με θεωρούν δύσκολο. Ναι. Βλέπετε λοιπόν ότι έχετε ακούσει. Το δύσκολο επιτρέψτε μου να... Τις ιδιαιτερότητες. Κύριε Μασχίδη, κάνουμε μια παρέμβαση. Τι είναι αυτό λοιπόν που χαρακτηρίζει, που χαρακτηρίζει έναν άνθρωπο δύσκολο? Εγώ πιστεύω, Γιώργο μου, και από τον τρόπο που με κοιτάς ότι ξέρεις πολύ καλά. Δεν θα σου πω εγώ τι είναι αυτό και ποιος είναι αυτός και όλα αυτά. Λοιπόν, εγώ έχοντας ζήσει όλα αυτά τα χρόνια και έχοντας συνεργαστεί με τον Βασίλη, ξέρω πολύ καλά πόσο δύσκολος είναι ο Βασίλης και απάνω στη δουλειά και απάνω στη φιλία ακόμα. Όταν του φέρεις μία αντίρρηση, μπορεί και εγώ δεν ξέρω τι να κάνει αν δεν συμφωνεί μαζί σου. Αν μετά θα έχεις πείσει. Μετά, ναι, μετά όταν... Όχι, άλλο αν δεν συμφωνεί. Όχι, όταν καταλαγιάσει το πράγμα, την πρώτη στιγμή θα έχει την αντίρρησή του και όλα αυτά, αλλά όταν καταλαγιάσει και ησυχάσουν τα πνεύματα, αλλά πρέπει να ησυχάσουν τα πνεύματα. Ο κύριος Μοσχίδης είναι αυτό. Αυτό είναι δηλαδή ένα είδος δυσκολίας. Ναι, ένα είδος, αυτό που ξέρω εγώ. Δηλαδή. Και ο κύριος Μοσχίδης δηλαδή είναι δύσκολος. Ας πούμε ο... Με συγχωρείτε. Δηλαδή εννοείται ότι ο κύριος Δημητρίου... Μ' αρέσει ο κύριος Δημητρίου. Είναι ένα άτομο, ένας άνθρωπος. Είμαι απόν δηλαδή. Που ας πούμε... κυκλοθυμικό, ας το πω, πώς το λένε, όχι κυκλοθυμικό, λάθος έκφραση. Εξωθυμικό. Με εντάσεις. Ναι. Ένας άνθρωπος που δεν έχει εντάσεις, αλλά έχει εσωτερικές εντάσεις, εξακολουθεί να είναι και αυτός δύσκολος. Πιο δύσκολος. Πιο πολύ δύσκολος. Αυτός και είναι. Αυτός είναι η κατάθεση των εντάσεων. Έλεγα... είναι ευκολία. Θα έλεγα ότι ο Βασίλης είναι πολύ φυσιολογικός. Ήθελα να καταλήξει ως φίλος. Ήθελα να καταλήξει. Να με το δαμόφυλλο. Στα δικαστήρια. Και πάνω που λέγαμε για τον κύριο Φιλέρη λοιπόν και τον βαθμό δυσκολίας του κύριου Φιλέρη. Τι θα είχαμε να πούμε? Το ρώσικο σκαρί σε βοήθησε να τον αντέξει τόσα χρόνια? Επειδή η ρώσικη καρδιά είναι τεράστια διαστάσεω. Ο μεγάλος τώρα. Ποιο ρώσικο. Ο μεγάλος. Τον αγαπάω. Ναι. 35 χρόνια. 35 χρόνια. Χωρίς να έχουμε παιδί. Όχι, πολύ σημαντικό αυτό. Μήπως έχει ο ένας τον άλλο. Είναι πολύ σημαντικό στην ελληνική πραγματικότητα και σε αυτό ότι. Γιατί υπάρχουν ζευγάρια, ας πούμε, που σου λέει δεν πήγαμε καλά για τα παιδιά. Εμείς ούτε παιδιά, σκύλο έχουμε, αλλά ούτε και εκεί είχαμε πρόβλημα για το σκύλο δηλαδή. Είμαστε φιλαράκια και ό,τι θες. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι οι δύσκολοι άνθρωποι έχουν φοβερό ενδιαφέρον. Και εμένα με ερεθίζουν πάρα πολύ. Με αρέσει. Είμαι μαζόχα δηλαδή. Γεννημένη Φιλιππινέζα, άσε αυτό, μην το ψάχνεις. Είναι η κλασική απάντηση της δικαιολογίας. Τι δικαιολογία? Τη γιαγιά της, την ξέρετε? Όλα, έχω ακούσει πολλά για τη γιαγιά. Η Άννα Καλαμπούσκη. Η γιαγιά, περίμενε, θα τα πω εγώ. Πρώτα-πρώτα ήταν συγχωριανή του Στάλι. Ναι, από τη Γεωργία. Από τη Γεωργία. Βέβαια. Από τον Κόρη, από το ίδιο χωριό. Δεν θα σας πάω πολλή ώρα, να σας πω μόνο ένα. Ότι όπως μιλάς εσύ, σε ένα είχα ένα γραφείο και το μεσημέρι γύριζα σπίτι, η Μακαρίτσα, η πεθερά μου, η μητέρα της, μας υποχρέωνε μετά το φαΐ να παίζουμε χαρτιά, αλλά πάντα να παίζουμε κουνκάν και να κερδίζει η γιαγιά. Η οποία κάθε φορά που έβγαινε, εγώ βγήκα, εσείς όλοι βλάκες. Και με τα πενταράκια. Και με τα πενταράκια. Η σταλινικιά γιαγιά, να το τονίσουμε αυτό. Όχι, καλά, εγώ θα σας πω πολύ ωραία για τη γιαγιά τώρα. Η σταλινικιά έβγαλε τον Κωνσταντίνο κομμουνιστή. Κομμουνιστή. Ναι, όταν ο Κωνσταντίνος έτρεχε στην καβάλα με τον Έσερμαν και τα λοιπά, ενάντια στον Παπαδόπουλο, αφήστε εσεί πέρα κολό. Αυτό καμουνιστή είναι. Ο πιο καλό βασιλιά. Καλά, σα πω γιατί η γιαγιά πεθάνεται. Δεν είναι. Και γυρίζει το αφιέρωμα και πα στη γιαγιά τη. Να τελειώσω αυτό με τα χαρτιά. Εγώ μετά από μια ώρα θα πήγαινα στο γραφείο μου.
κουρασμένο. Σηκωνόμουν στι 6 ώρα το πρωί, γύριζα στι 12 η ώρα το βράδυ με ένα ενδιάμεσο πράγμα το μεσημέρι να φάμε, να παίξουμε δύο παρτίδε. Να κερδίσει η γιαγιά. Κάθε μεσημέρι κέρδισε η γιαγιά. Κάθε μεσημέρι, κάθε φορά που έβγαινε, εγώ έξυπνη, εσεί βλάκε. Εσεί όλοι βλάκε. Μια φορά έχω βγει από χέρι τη, κάνω τη μάνα τη νόημα, λέω έχω βγει, μου κάνει. Όχι, λέω, θα τα κατεβάσω, τα κατεβάζω κάτω. Εγώ έξυπνα σου λέω, εσύ βλάκα. Άκου τώρα. Αν είναι δυνατόν. Γιατί, άκου, με την άκου, το Άνα, τώρα. Άννα Γιώργο Πετρόβνα Καλαμπούσκιν. Άννα Πετρόβνα Καλαμπούσκιν. Εγώ την έλεγα Καλαμπούρι, είναι τέλος πάντων. Άννα Καλαμπούρι. Σα πω ένα πάρα πολύ ωραίο γιατί η γιαγιά αξίζει τον κόπο. Δηλαδή είναι διανθίζει όλη την σύναξη για τον Βασίλη μα. Είναι θαύμα. Λοιπόν, η γιαγιά ήταν και δασκάλα. Επιτσάρου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί επιτσάρου να είσαι δασκάλα και να είσαι κόρη δασκάλου, ο δάσκαλος ο πατέρας της και ο θείος του παπάς, επιτσάρου ήταν προύχοντες. Βέβαια. Γιατί μου λέει, γιατί τρώγανε, λέω, όταν ήρθανε μπαμπούμ, μπαμπούμ, μπαλσεβίκοι, ήρθανε, λέει, οι άλλοι τρώγαν πίτουρα, εμείς τρώγαμε. Βέβαια, γι' αυτό ήσουν ενάντια, λέω. Λοιπόν, τέλος πάντων. Εγώ βασικά τα ρωσικά βέβαια από τη γιαγιά τα άμαθα και τη γραφή και την ανάγνωση, αλλά είχα και τις επαφές μου, ας πούμε, με τους Λευκορώσους οι οποίοι ζούσαν βασικά στα Τουρκοβούνια. Εντάξει, εκεί το Καζατσόκο, όλα αυτά. Σιγά σιγά άρχισαν να φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι από τη ζωή. Έφυγε και η μητέρα μου, μου απόμενη γιαγιά, πού να κάνω την πρακτική των ρωσικών. Ναι, πρώτη μαμά μου έφυγε το 56 χρόνο το 67, τρεις μέρες μετά τη δικτατορία. Λοιπόν, στα ρωσικά που μου μάθαινε η γιαγιά, γιατί ήρθαν το 29 στην Ελλάδα και εγώ γεννήθηκα το 37. Η γιαγιά προσπαθεί να βρίσκεται μεταξύ των ελληνικών να μάθει και των ρωσικών να διδάξει στην εγγονή. Και έχει αρχίσει να μπερδεύει και να μου λέει πορτοκάλι, μανταρίν, πατάτ, ντομάτ. Η μάνα μου, ακούλησε στο βιούτσι. Τι μαθαίνετε, λέει, στο παιδί εσείς. Μα, δεν λέγεται πατάτα, λέγεται καρτόφι, ντομάτα, λέγεται παμιντόρ, στο βιούτσι. Είχε μπερδεύει στα ελληνικά. Μέσα σε αυτά λοιπόν ήταν και το αεροπλάνο. Το αεροπλάνο μου το έλεγε αεροπλάνο. Βεβαίως λέγεται και αεροπλάνο, αλλά το σωστό είναι Σαμαλιώτ. Σαμαλιώτ. Λοιπόν, έχει πεθάνει η μητέρα μου. Μου έχει πέσει στα χέρια η μέθοδο της Ποτάποβα, η ελληνορωσική. Και λέω, κοίταξε, Ρώσο κανένα δεν έχω. Ας κάνω μια. Να ξαναθυμηθώ τα ρωσικά μου, να τα διαβάσω, ξέρω εγώ αυτά. Και ξαφνικά βλέπω αεροπλάνο ίσον Σαμαλιώτ. Α, λέω, σήμερα που θα δω τη γιαγιά θα την κάνω τη δουλειά. Πάω λοιπόν, συναντηθήκαμε. Λέω, μπάμπουσκα, λέω, πώς λέμε το αεροπλάνο. Ο κακ μου λέει, αεροπλάνο. Λέω, νιέτ, όχι. Μου λέει, κακ. Λέω, Σαμαλιώτ. Κακό είναι Σαμαλιώτ. Τι Σαμαλιώτ μου λέει. Λέω, το αεροπλάνο δεν λέγεται πορτοκάλι, μανταρίν, πατάτη, ντομάτι, λέγεται Σαμαλιώτ. Ακούτε τι σου νάει, μου λέει, εσύ από πού το ξέρεις. Λέω, διάβασα, λέω, τη μέθοδο της Ποτάποβα. Ποτάποβα, οκτώανα. Μου λέει, η Ποτάποβα ποια είναι αυτή. Λέω, η Ποτάποβα έχει γράψει μία μέθοδο της ελληνορωσικής γλώσσας. Καμουνίτσκα μου λέει. Λέω, περίμενε. Λέω, τι σχέση λέω έχει αυτό, είναι καμουνίσκα ή όχι. Έχει μέθοδο γράψει η γυναίκα. Και διάβασα ότι το αεροπλάνο λέγεται αεροπλάνο. Γιάννη Νάη μου λέει, εγώ δεν ξέρω. Εγώ όταν ζούσα Ρωσία δεν είχαμε αεροπλάνο. Οπότε δεν ήξερε τη λέξη. Το 29 δεν είχε Ρωσία αεροπλάνο. Παιδιά πέθανε. Ωραία, κάναμε μια μνημόνια. Να μην τσαφιερώσουμε ένα τραγούδι τώρα. Σήκω, σήκω, σήκω. Σήκω, σήκω, σήκω. Ξέρεις με ποιο έφυγο. Άντα, μπάμπουσκο. Τα μαύρα μάτια καταρχήν. Μπαλάμπουσκο. Α, δεν θέλει να υποδείξεις. Αυτό είναι το που τ' άκουσα μια φορά και δεν μπορώ να το ξανακούσω από τον Άρτα να το πες. Ναι, δεν θα κάνεις δεξιοτεχνία. Έτσι κοινώ εγώ. Очи чорния, очи звучия, очи страстния. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать недобрый час, постречал я вас. Скатерть белая, залита вином, спят гусары-то непробудно.
бессонным сном, лишь один не спит, пьет шампанское за контралито, за цыганское. Чорня, очі звучня, очі страсня і прекрасня. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать недобрый час, постричал я вас. Расцветали яблоки грущи, выплели тумани над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокой береге крутой. Выходила на берег Катюша, на высокой береге крутой. Выходила, песню заводила, про того осизого орла, про того, которого любила, про того, чьи песни берегла, про того, которого любила, про того, чьи песни берегла. Эх, та полна, полна моя коробушка, есть там ситец и парча. Пожалей, моя зазнобушка, молодец, кого плеча. Пожалей, моя зазнобушка, молодец, кого плеча. Виду, виду, в рожь высокую, там до ночи багажу. Как совичу черногокую, все товары разложу. Как совичу черногокую, все товары разложу. Μάρθα, ο άντρας σου έχει μια παραγγελία, ο άντρας. Άντε, άντε, γρήγορα στη θέση. Όταν ο άντρας μιλάει, προσοχή εμείς. Όλες. Α, καλά, δεν σηκώνω τέτοια, κάτσετε. Φίλος και πως λίδε να ρωσκο τραγούδι. Ήταν πρωί τ' Αυγούστου, κοντά στη Ροδαυγή, βγήκα να πάρω αγέρα στην ανθισμένη γη. Βλέπω μια κόρη κλαίει, σπαραχτή καθρινή, σπάσε καρδιά μου εχάθη το γελαστό παιδί. Είχε νάνδρια και θάρρος και αιώνια θαθρινό, το πηδίκτο του βήμα, το γέλιο το γλυκό. Ανάθεμα την ώρα κατά σκοτώσαν οι εχθροί μας το γέλαστο παιδί. Όνατα σκοτωμένος του αρχηγού το πλάι και μόνον από βόλη έγκλεζουν να είχε πάει. Κι απ' απεργία πείνας μέσα στη φυλακή θα ήταν τιμή μου που χάσα το γέλαστο παιδί. Βασιλικιά μ' αγάπη, μ' αγάπη θα στο λέω, για το τι έκανες αιώνια θα σε κλαίω. Γιατί όλους τους εχθρούς μας θα ξέκανες εσύ, δόξα τιμής θα ξέχας το γέλας το παιδί. Γιατί όλους τους εχθρούς μας θα ξέκανες εσύ, δόξα τιμής θα ξέχασω το γέλαστο παιδί. Μπράβο.
Μπράβο, θεά. Τι θα παίξει πιάνο. Ζήτω η Ρωσία. Ζήτω η Ρωσία. Πιάνο ξέρει, κιθάρα ξέρει, να μαγειρεύει ξέρει. Τι που Ρώσοι. Α, ναι. Τι λέει. Κρούτσι τσαβιέρ τσιτσα νάτ γκαλαβόι. Κρούτσι τσαβιέρ τσιτσα χότσε του πας. Καβαλιέρ μπάρις νιου χότσε του κράς. Διέτα ουλίτσα γδιέτα δό. Διέτα μπάρις νια στο για βλюбλιόν. Вот эта улица. Вот это дом, вот это барышня, что я влюблён. Браво, Илья! Браво! Илья, είσαι μεγάλος. Είμαι σε μια καλή, πανσυπερνία καλύτερα. Σε αυτές τις δύο γυναίκες τώρα που τα έδωσαν όλα πριν από λίγο, θα αφιερώσει ένα τραγούδι εσύ, πες μου. Το μοναδικό, το φύλλα μου. Το φύλλα μου. Που έχω γράψει και τους στίχους. Το φίλαμε λοιπόν για τη Λίδα και για τη Μάρθα. Πάγωσαν τα μάτια μου σαν είδα. Τρελό παιδί να με κοιτάς. Τότε που με κοίμησαν αγγέλη στην αγκαλιά της Παναγιάς, φίλα με κι αγάπησέ με, κράτα με, φυλάκισέ με, όλα τα ζητάει η καρδιά. Μίλα μου σαν το τραγούδι, πάρε με και σαν λουλούδι, άσε με στην άκρη της χαράς. Φύλα με και σκότωσέ με, διώξε με, βασάνισέ με, όλα τα ζητάει η καρδιά. Μίλα μου σαν το τραγούδι, πάρε με και σαν λουλούδι, άσε με στην άκρη της χαράς. Σαν μαγός ήρθες και με πήρες σε ένα ταξί μακρινό και μ' αφήσες κοντά στη θλίψη και δίπλα στον εσπερινό. Φύλα με κι αγάπησέ με, κράτα με, φυλάκισέ με, όλα τα ζητάει η καρδιά. Μίλα μου σαν το τραγούδι, πάρε με και σαν λουλούδι, άσε με στην άκρη της χαράς. Φύλα με και σκότωσέ με, διώξε με, βασάνισέ με, όλα τα ζητάει η καρδιά. Lero, 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 lero
Ο Βασίλης είναι αδελφός, έτσι είναι, Βασίλη. Έτσι δεν λέμε, εμείς είμαστε αδέλφια. Βεβαίως, κατά περίπτωση, έχει υποστεί δεινά από μένα. Πολλές φορές του έχω κάνει αρκετά παιχνίδια τηλεφωνικά. Είναι μια σχέση, θα έλεγα, παιδικών φίλων που συνεχίζουν ακόμα και στα όριμα τους χρόνια να παίζουν και να ταλανίζουν ένας τον άλλον. Αγαπιόμαστε πολύ και τον εκτιμώ, εκτιμώ τη γνησιότητά του, την αρμονία στη μουσική που έχει και την εφευρετικότητα. Σου στέλνω φιλιά, Βασίλη, και πρόσεχέ με, μη σου συμβεί και τίποτα άλλο. Φιλιά σε όλη την παρέα. Πες μου, ποιο είναι το στίγμα της δικιάς σας φιλίας? Εγώ, κοίταξε, όταν έγινε αυτό το σύριαλ του Κόντρα στον Άνεμο. Αυτό το Κόντρα στον Άνεμο, που ήταν, έχει μια παράξενη γοητεία στο Ασπρόμαυρο. για πρώτη φορά, εντάξει, δεν τους ήξερα καλά, ας πούμε, όλη αυτή την παρέα, ας πούμε, Δημητρίου, Κτσομίτου, δεν τους ήξερα, δηλαδή. Προσπαθούσα να καταλάβω εκεί, μέσα στο όμως κατάλαβα από ότι με έλκουν. Και θυμάμαι ότι όταν τραγούσαμε στο στούντιο το... αυτό το φοβερό τραγούδι, το οποίο θα υποθεί τώρα, όπως και να υποθεί, δεν βαριέσαι, δεν χαλάει το τραγούδι, ούτε το συνθέτησα, αλλά ο ερμηνευτής δεν είναι και καλό. Πολλοί να πούνε εντάξει, δεν είναι θέμα. Όχι, ο ερμηνευτής θα είναι. Μα ότι πραγματικά είχα να λυθεί σε δάκρυα. Έτσι, δηλαδή, και μου έχει μείνει, μου έχει γραφτεί αυτό το τραγούδι και επειδή τραγουδάω από την ώρα που σκόρομαι μέχρι την ώρα που κοιμάμαι, και αμφιβάλλω, μάλλον και στον ύπνο θα τραγουδάω. Όχι επειδή για να επιδείξω τα προσόντα φωνητικά, δεν έχω εξάλλου ιδιαίτερα προσόντα φωνητικά. Αλλά επειδή είναι συνδεδεμένο με την ανατροφή μου το τραγούδι. Νομίζω ότι επιζητά κοπλιμάν τώρα. Όχι, όχι, ειλικρινά. Αλλά μεγάλωσε τραγουδώντας. Δηλαδή, αν κάτι που με χαρακτηρίζει είναι αυτό. Είναι και αυτό το τραγούδι το θεωρώ πολύ σπουδαίο δηλαδή. Και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ, μου αρέσουν οι αμανέδες, δηλαδή αυτή η περιοχή του τραγουδιού. Αυτό το θεωρώ πολύ, πολύ, σπουδαίο, πολύ σπουδαίο τραγούδι. Θες να τα ακούσουμε τώρα, είσαι μου δίνει, ναι. Είσαι σε θέση. Θα προσπαθήσουμε το Βασίλη να τραγουδήσουμε. Το Βασίλη, το Βασίλη. Έχω να σε δούμε ποιηκής, γιατί έρχομαι και από μια... Τι? Πήγα τα κεράσια να σας προσφέρω και τα έχω μέσα στο σάκα μου. Και είμαι βριασμένος λίγο από την... Στενάξει
καρδιά, καρδιά, κοιμήσου. Στις γης θα στήθει, στη γη θα πάψουν οι καημοί σου, οι λογισμοί σου. Όρτα σε λύθη. Στη γη στα στήθη, στη γη θα πάψουν οι καημοί σου, οι λογισμοί σου, χόρτα σε λύθη. Θέλω να σου πω κι εγώ ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, Βασίλη, αφού δικτυωθείς, καλωδιωθείς και καθίσεις μαζί μας. Υπάρχουν άνθρωποι σαν και σένα που αποτελούν πάντα την αφορμή να γνωρίζω τόσο σημαντικούς ανθρώπους και να τους ζω από κοντά. Ανθρώπους που, κύριε Φιλέρη, δεν έχουν και πολύ σχέση με τη σημερινή εποχή του Αρπακόλα. Είμαι και 71 χρονών. Αυτό δεν είναι καμία σημασία. Έχει. Είστε έφηβος, όχι. Αλλά είναι πολύ σημαντικό και για μένα και για τους υπόλοιπους να γνωρίζουμε αυτές τις φυσιογνωμίες που έχουν σημαδέψει και το χώρο της τέχνης, αλλά και τις ζωές όλων μας, είτε μέσα από τα τραγούδια τους, είτε μέσα από την προσφορά τους στο θέατρο, στο σινεμά, στη μουσική, στη δημοσιογραφία, έτσι δεν είναι, στην τηλεόραση, κύριε Σγουράκη. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί είναι σπάνιοι άνθρωποι. Σε αυτές τις εκπομπές, όταν καλούμε φίλους, όλοι τα πούν καλά λόγια. Εγώ δεν θέλω να συμβεί το αντίθετο, δηλαδή εγώ να πω για τους καλεσμένους μας, αλλά επειδή υπάρχουν τρεις παραστάσεις σε αυτό το τραπέζι, τέσσερις με του Γιώργου. Η μία είναι η Εκάβη, η Εκάβη της Λίδας, που Εκάβη, πιστεύω που είναι μία ανατροπή στο ότι έχει συμβεί μέχρι σήμερα στην αρχαία τραγωδία. Είτε συμφωνεί κάποιος, είτε διαφωνεί. Για μένα ήταν κάτι που δεν το έχω ξαναδεί. Θετικά το λέω αυτό. Κάθε φορά όμως είναι, που αυτοί οι δύο άνθρωποι ανεβάζουν κάτι, εδώ νομίζω ότι έχουν ξεπεράσει τα όρια, πήγανε σε άλλα επίπεδα, όλος ο θείασος. Και νομίζω πρέπει όλοι να το δουν, όπως και τη Γέρμα της... Ναι, στο Εθνικό Θέατρο. Της Μεγάλης Μάρθας. Όπως και δεν το... Δεν είμαι η Γέρμα εγώ, βεβαίως. Της Μεγάλης Μάρθας. Το έργο του Γιώργου. Στο Εθνικό Θέατρο. Το Στρίμπερκ. Ναι. Και το Μπίντερ που παίζει ο Ηλίας με το... στο Απλό Θέατρο. Τον πήρα προχθές στο τηλέφωνο και ζήτησα τον απλό πρωταγωνιστή. Εγώ πολύ σας ευχαριστώ που είστε εδώ και θέλω να μου πεις μία κουβέντα μόνο, γιατί θέλω να τα δούμε αυτά και να τα ακούσουμε. Έχεις ανέκδοτα τραγούδια του Στράτου Διονυσίου? Είναι αλήθεια αυτό? Δεν έχω, ναι, είναι αλήθεια. Είναι βρήκα, είχα γράψει το 1973, είχα ηχογραφήσει με το... Ο Πέτρος θα ανακάλυψε αυτά. Σοβαρά, Πέτρο? Περίπου. Ας σας την πει ο Πέτρος, την ιστορία που τα ανακάλυψε, που του μιλούσα κάποια στιγμή. Αυτά τα τραγούδια κάποια στιγμή χάθηκαν και μετά από πολλά πολλά χρόνια, μετά από 27-28 χρόνια, ξαναβρέθηκαν. Δεν ξαναβρέθηκαν όμως με δική μου υπαιτιότητα. Ήταν μια σωρία από συμπτώσεις που δεν έχει και νόημα να τις αφηγηθούμε εδώ και να τις παριθμίσουμε μια προς μια. Εν πάση περιπτώσει βρέθηκαν τα τραγούδια αυτά. Είναι οι συνήθεις συμπτώσεις των φωτογραφικών εταιριών. Δεν ήταν μόνο δύο, αν θυμάμαι καλά, ήταν τέσσερα. Τρία. Τα ξαναβρήκα και υπάρχουν τα τραγούδια αυτά και θα κυκλοφορήσουν. Σύντομα θα τα κάνω δώρο στην εκπομπή σου, τα δύο από τα αυτά. Τα θέλω, βέβαια. Το ένα είναι του Μάνου του Ελευθερίου και το άλλο είναι του Γιώργου του Λεβεντογιάννη. Ευχαριστώ. Του δημοσιογράφου, του Γιώργου του Λεβεντογιάννη. Η στίχη είναι. Είμαστε παιδιά τότε. Τα τραγούδια, αλλά είναι νομίζω τόσο φρέσκα. Θα κυκλοφορήσουν τώρα τρία τραγούδια σε ένα. Θα χαλάσουν κόσμο πάντως, κατά τη γνώμη. Είναι τρία ζεμπέκικα πολύ. Νομίζω ότι είναι σημερινά τραγούδια και είναι από αυτά που θέλει ο κόσμος. Θα τα ακούσουμε.
Θα πάρω βόλτα, βόλτα τη ζωή. Σ' όλα τις τα δρομάκια και θα ανεβώ, και θα ανεβώ σκαλί σκαλί. Μ' όλα τις τα, μ' όλα τις τα φαρμάκια θα πάρω βόλτα, βόλτα τη ζωή. Να δω που πήγαν, που πήγαν οι καημοί. Να δω που πήγαν, που πήγαν οι καημοί. Θα πάρω βόλτα, βόλτα τη ζωή. Της φραγκοσίκιας τ' αγκάθια έβγαζες πάνω στα βράχια, μάτωναν τα δυο σου χέρια στα παλιά μας τα λιμέρια, στα παλιά μας τα λιμέρια. Συντροφιά με τα γεράκια, λαβωμένοι στις κορφές, το Θεό ζητούσαμε, το Θεό ζητούσαμε. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι δεν τους διαμορφώνει τόσο η οικογένειά τους, σαν και εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην καταγωγή, η Αθηναίος, η μάνα μου ήταν η Γρασιάτσα. Πιστεύω ότι τους διαμορφώνει το περιβάλλον τους. Mm-hmm. Παίζει καταλυτικό ρόλο το περιβάλλον και πιστεύω ότι ο ίδιος ο άνθρωπος επιλέγει το περιβάλλον και πάει από εδώ και δεν πάει από εκεί. Ε? Λοιπόν, όλη αυτή η παρέα και κάποιοι που λείπουν, ας πούμε, όπως ο Γιώργος, ο Μπόστ που έφυγε, ο Δημήτρης ο Χριστοδούλου που ήταν μια περίπτωση της παρέας μας, ας πούμε, του Μπόκολα, από τις σημαντικότερες που μας δίδαξε πράγματα πολύ σημαντικά και ήταν... Ο Βαγγέλης ο Κούφας. Ο Βαγγέλης ο Κούφας. Ο Βαγγέλης ζει όμως, τον χαιρόμαστε, τον έχουμε ακόμα. Έτσι. Ο Δημήτρης και ο Χριστοδούλου και ο Μπόστ δεν υπάρχουν και εγώ, ας πούμε, με τον Δημήτρη είχα... διαμορφώσει πολλά πράγματα. Ήταν οι άνθρωποι αυτοί που μας διδάξανε. Και εκρηκτικός. Αυτοί ήταν, δεν με νοιάζει αν ήταν εκρηκτικός. Και είχα και εκρηκτικούς δασκάλους που ήταν αστοιχείωτοι και αμόρφωτοι. Έτσι. Και είχα και ήπιους που ήταν καταπληκτικοί. Δεν σημαίνει τίποτα το εκρηκτικός και δεν το λέω σε... Δεν το λέω με την... Ήταν άνθρωπος, ας πούμε, της ζωής, της γνώσης και της αλήθειας. Ήταν αντικειμενικός. Έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν διαμόρφωσαν αυτή την. Αυτό που λένε Βασίλη Δημητρίου σήμερα. Και αυτή η παρέα είναι αυτή που το συντηρεί και που το ζει. Ας πούμε, ο Πέτρος έχει παίξει καταλυτικό ρόλο πάνω μου. Ο Γιώργος, η Μάρθα, ο Θανάσης. Ο καθένας, ας πούμε, έχω πάρει πράγμα. Είμαι, ένα κτίριο είμαστε. Που ο κάθε μάστορας βάζει τα πετραδάκια του. Δεν θέλω να πω άλλα. Γιατί δεν μπορεί να συγκινηθεί. Το βλέπω, τα μάτια σου έχουν γραμφεί. Αλλά αυτή είναι η περιουσία μας, οι φίλοι μας. Τις επιλογές τις κάνεις εσύ ίδιο. Ναι, επιλέγεις με ποιον θα πας, αν θα πάρει με τον δολοφόνο ή με τον... ή με το θύμα. Δηλαδή ο πρώτος ουσιαστικά, δεν το πω νικητής, αυτός που κρατάει τα γέμια και το τιμόνι είναι οι δικές σου οι επιλογές. Βεβαίως. Έχει μια φράση στο τραγούδι του. Και είναι τιμή για μένα που έχω αυτούς τους φίλους. Να πω κάτι, Βασίλη, για σένα. Δεν τον ήξερα σας. Καλά όμως, όχι πάλι όχι, 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 όχι. Έχει μια φράση μέσα στο τραγούδι που έχει γράψει και έχει γράψει τους στίχους ο ίδιος και θα το ζήλευε και ο πιο καλός στιχουργός. Στον ύπνο μου έβλεπα φωτιές. Φανταστική. Και το έχουμε τραγουδήσει όλοι αυτό το στίχο. Στον ύπνο μου έβλεπα νιώθω φωτιές. Και αυτό δείχνει και τα βιώματά σου. Να λίγο τον τίτλο αυτής της εκπομπής σήμερα, έτσι, έστω, όχι ίσως στη γραφή της. Ναι. Σήμερα θα της έδινα ένα τίτλο έτσι... Και εδώ κάποτε το έχει εκμέτει σε ένα έργο του, σαν δεύτερο τίτλο στους ρομαντικούς.
όμορφη που είναι η ζωή, φιλαράκο. Έτσι. Είσαι μοναδικό. Το πεπρωμένο, πού είναι το πεπρωμένο. Το πεπρωμένο, όλοι μαζί θα το πούμε. Όλοι μαζί θα το πούμε. Αν το παίξουν τα παιδιά, το ξέρω. Το δέχω. Έχεις γράψει και μία μουσική. Μια μελαγχολία. Με έβλεπα φωτιές, λέει, το θεωρεί φροηδικό. Σύμφωνα. Δεν έχει καμία σχέση. Το κατάλαβε γιατί διαβάζει μαθηματικά. Μήπως κολλάει. Είναι σημειωτικός. Μήπως κολλάει ο Φρόιντ. Ο Φρόιντ, μήπως κολλάει με την αμαρτωλή και το μοσχίδι. Ο Γιώργος θέλει. Αμαρτωλή. Μα πώς το ξέρετε. Όλοι τα ξέρουμε. Κάποια αμαρτωλή τον παιδεύει το Γιώργο. Παρακαλώ. Thank you.
Βαμμένα κόκκινα μαλλιά κάθε νύχτα σε πιάσε εντόνια να δακρύζεις στα κρυφά. Δεν έχει περιθώριο και η χαρά τελειώνει στα μισά.
κόκκινα μαλλιά. Καληνύχτα. Βαμμένα κόκκινα μαλλιά. Ας κλείσει με αυτή την απορία αυτού του τραπέζι. Θα θέλεις να σου γυναίκα. Ναι, να μην τρελαθεί κιόλας η γυναίκα.